ο 51χρονος σε αυτή την κατάσταση. Πολλοί αναφέρουν ότι πολύ νωρίτερα βρέθηκαν εδώ μία παρέα 2 με 3 ατόμων, αναφέρουν οι πληροφορίες, εδώ στην καντίνα που βρίσκεται απέναντι από την γέφυρα. Υπήρξε κάποιος διαπληκτισμός και ένας από τους δύο με το φερόμενο όπλο που ίσως είναι η καραμπίνα, δεν το γνωρίζουμε ακόμη αυτό, σκότωσε πισόπλατα τον 51χρονο. Όλα αυτά, το τονίζω, τα μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη. Είναι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από τους κατοίκους εδώ της περιοχής, από φίλους, από συγγενείς, από δημοσιογράφους, από αυτή το ΕΚΑΦ, στιγμή, το οποίο βρέθηκε εδώ από την πρώτη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν μας βοηθάει πολύ η εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Κάνουμε λόγο υποθετικό ότι πρόκειται για κυνηγητική καραμπίνα. Αυτό προκύπτει από τους κάλικες οι οποίοι εντοπίστηκαν στο έδαφος. Στο μεταξύ το όπλο δεν έχει βρεθεί και ο δράστης αναζητείται. Αυτό καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή. Πάντως είχε αρκετό κόσμο μαζεμένο. Υπήρχε κάποιος από πριν ο οποίος να ήταν στο σημείο και να είναι μάρτυρας της συγκεκριμένης υπόθεσης? Ξέρουμε κάτι τέτοιο? Νίκο, δεν γνωρίζουμε. Άνθρωποι που βρέθηκαν εδώ από την πρώτη στιγμή λένε ότι ήταν κάποιοι εδώ. Mm-hmm. Τώρα αυτά όλα είναι πληροφορίες. Δεν μπορούμε να πούμε. Είναι πληροφορίες. Αντιλαμβάνεται κανείς Κάτια, Έλενα. Έλενα, βρίσκεται και κόσμος και ακριβώς απέναντι από πολύς σένα κόσμος, που ίσως να μην είναι συγγενικά πρόσωπα και να μην είναι τόσο φορτισμένα. Δεν ξέρω αν μπορείς να τα προσεγγίσεις έτσι ώστε πώς το μάθανε, τι Γιάννη, μάθανε. Γιάννη, από ό,τι έχουμε καταλάβει. Ναι. Γιάννη, από ό,τι έχουμε καταλάβει, άκουσε ο κόσμος ότι κάτι συνέβη στην καντίνα και συνεχίζουν να έρχεται εδώ στο σημείο κόσμος που είναι φίλοι, ήταν φίλοι του, ναι, του εκλειπώντα, τέλος, ναι, πάντων. Ναι. Από ό,τι ξέρουμε και από ό,τι μας λένε οι ίδιοι. Ναι, αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι μικρές τοπικές κοινωνίες. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση και η στιγμή όπου το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Βλέπουμε ότι έχει περικυκλωθεί ο χώρος. Δεν ξέρω αν βρίσκεται εκεί και ο πρόεδρος της κοινότητας, είτε τον Φιλίππον είτε τον Κρινίδων, αν βρίσκεται στο σημείο. Για να, εντάξει, ο άνθρωπος προφανώς και δεν μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω από του ήδη του συναδέλφου που έχουν συλλέξει πληροφορίες. Αλλά μήπως τυχόν γνωρίζει τον εκλειπώντα και ξέρει κάτι. Έχουμε εδώ δύο κυρίους μαζί μας. Γεια σας, χαίρετε. Τι το γνωρίζατε εσείς τον 51χρονο? Το γνωρίζαμε. Από εδώ από Κρινίδες είστε κι εσείς? Ναι. Μάλιστα. Πόσο τον περιγράφατε, τι άνθρωπος ήταν? Έχουμε ακούσει ότι ήταν ένας καλός άνθρωπος. Καλό παιδί ήταν, εντάξει, τι, δεν πειράζει κανένα. Και πώς κατέληξε όλο αυτό? Είστε συγκλονισμένος γενικότερα? Δεν το περίμεναμε. Εγώ μένω εδώ πιο κάτω. Μένω. Αλλά πού να φανταστώ. Ακούσατε κάποιο πυροβολισμό εσείς? Άκουσα εσάς στην τηλεόραση και ήρθα. Εμάς ακούσατε, μάλιστα. Δεν ακούσατε κάποιο πυροβολισμό? Όχι, από την τηλεόραση το μάθαμε και ήρθαμε. Εγώ μένω εδώ πιο κάτω. Είναι κάποια στοιχεία τα οποία μας δίνουν οι φίλοι τηλεθεατές από την συγκεκριμένη περιοχή και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Βλέπουμε και τα τζιπάκια της ΟΠΚΕ και αναμένουμε, δεν Γιάννη, ξέρω... Γιάννη, έχει έρθει μόλις τώρα και η ΟΠΚΕ, μόλις τώρα ήρθε το τώρα αυτοκίνητο ήρθε η ΟΠΚΕ, της ΟΠΚΕ. Μάλιστα, δεν ήταν εκεί, ήρθε τώρα. Όχι, μόλις τώρα ήρθε. Νίκο, έχεις μάθει κάτι για την έλευση του κυρίου Κυφνίδη? Όχι, προς το παρόν δεν έχουμε κάποια εικόνα για την ώρα της έλευσης του κυρίου Κυφνίδη. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε και μαθαίνουμε είναι ότι σε όλη τη γύρω περιοχή οι άνδρες της ασφάλειας, άνδρες της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας αναζητούν την καραμπίνα, το καραμπίνα με ερωτηματικό, γιατί αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες, ότι πρόκειται για καραμπίνα, το φωνικό όπλο δηλαδή. Είναι κάτι το οποίο και τους συγγενείς, τους ανθρώπους από το χωριό, τους τορύβησε, γιατί εάν είχε δώσει δικαίωμα τόσα χρόνια, καταλαβαίνεις ότι θα λέγανε ότι είχε ένα περίεργο παρελθόν και γι' αυτό το λόγο ίσως να έγινε κάτι. Μιλούν για ένα ήσυχο παιδί, για ένα άτομο το οποίο δεν είχε υποδώσει ποτέ δικαίωμα και αυτό είναι που τους στεναχωρεί, ότι γιατί, τι έγινε, από πού και εφόσον δεν είχε δώσει ποτέ μα ποτέ δικαίωμα. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι και ο θείος που έχω δίπλα, ότι δεν είχε δώσει δικαίωμα ποτέ. Έτσι δεν είναι?
Έτσι όπως τα λες είναι, αγόρι μου. Έτσι όπως τα λες. Και όλοι είναι αυτοί οι οποίοι... Τι να σου πω τώρα εγώ, αφού τον ξέρουν όλοι εδώ πέρα. Καλό ήσυχο παιδί, φιλότιμο. Κακό τέλος είχε. Πάντως όλη η τοπική κοινωνία είναι αυτό το οποίο δεν, ναι, το, δεν το πιστεύει. Μέχρι και τώρα δεν το πιστεύει. Σίγουρα, σίγουρα. Τι να σου πω τώρα, όλοι πάθαμε την πλάκα μας. Γιάννη, όπως καταλαβαίνεις, όλοι οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι είναι ανάστατοι. Ο κύριος που μας μίλησε τώρα είναι ο θείος του παιδιού.